επίκεντρο της ελληνικής οφθαλμολογικής κοινότητας θα γίνει η πόλη των Ιωαννίνων την Παρασκευή και το Σάββατο, αφού πραγματοποιείται η επιστημονική συνάντηση με τίτλο «Οφθαλμολογική διάλογη, προοπτικές και λύσεις» από το Κολέγιο Ελλήνων Οφθαλμίατρων με την επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Όρασης Υπήρου και τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου. Μια επιστημονική συνάντηση που φιλοδοξεί, όπως ανέφερε ο Σπύρος Γκορέζης, χειρουργός οφθαλμίατρος και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, να φέρει τους οφθαλμίατρους στο ίδιο τραπέζι με ειδικούς σε κάθε τομέα της σύγχρονης οφθαλμολογίας. Είναι μια συνάντηση η οποία φιλοδοξεί να φέρει τους οφθαλμίατρους της ευρύτερης περιοχής μας στο ίδιο τραπέζι με ειδικούς σε κάθε τομέα της οφθαλμολογίας σήμερα. Σκοπός είναι να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και με αυτόν τον τρόπο να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Οι εργασίες της επιστημονικής συνάντησης θα διεξαχθούν στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Ήπειρους Παλάς από το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Μαΐου έως και το βράδυ του Σαββάτου 19 Μαΐου. Παρόντες θα είναι εξέχοντες συνάδελφοι, οφθαλμίατροι από όλη την Ελλάδα. Παρόν θα είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Κολεγίου Οφθαλμολογίας και μάλιστα πρόεδρος της Διεθνούς Διαθλαστικής Εταιρείας, κ. Αναστάσιος Κανελόπουλος, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας, κύριος Ευστράτιος Παρικάκης. Είναι ιδιαίτερη τιμή για το Κέντρο Όρασης Υπήρου η συμμετοχή σε μια τόσο σημαντική επιστημονική συνάντηση. Θεωρώ προσωπικά πως αποτελεί μια έμπρακτη επιβεβαίωση και αναγνώριση των προσπαθειών που κάνουμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, τις καλύτερες υπηρεσίες στη σύγχρονη οφθαλμολογία. Ο κύριος Γκορέζης τόνισε πως οι σύγχρονες εξελίξεις στην οφθαλμολογία ανοίγουν νέους δρόμους στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Στάθηκε στην εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει με την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ενώ ρωτήθηκε και για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι πολίτες ώστε να ανταποκριθούν στις χειρουργικές επεμβάσεις λόγω της μη κάλυψης των δαπανών από τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και βελτιώνονται συνεχώς. Γίνονται προσπάθειες τόσο σε χειρουργικό επίπεδο, με σύγχρονες τεχνικές, γίνονται προσπάθειες και σε φαρμακολογικό επίπεδο, με εφαρμογή νέων θεραπείων. Τα ενέσιμα φάρμακα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχουν δώσει σημαντικές λύσεις πλέον σε χρόνιες παθήσεις, όπως είναι η διαβητική αμφιστοειδοπάθεια, όπως είναι η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς. Και βέβαια το μέλλον θεωρώ ότι μας επιφυλάσσει πολύ μεγαλύτερες εκπλήξεις, τόσο σε γενετικό επίπεδο, που είναι και μια μεγάλη προσπάθεια και ένα μεγάλο στοίχημα για τη σύγχρονη ιατρική, όσο βέβαια και σε επίπεδο θεραπείων με τη μορφή του χειρουργείου ή άλλων μορφών. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αναμορφώνονται συνεχώς. Δημιουργούνται νέες δομές καταρχήν. Εμείς αποτελούμε μία από τις πρώτες στην Ελλάδα οφθαλμολογικές μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Προς το παρόν δεν παρέχουμε κάλυψη μέσω του ασφαλιστικού συστήματος. Όμως το κράτος προχωρά με γρήγορα βήματα προς αυτή πιστεύω την κατεύθυνση. Θεσμοθετώντας κάλυψη συγκεκριμένων πράξεων, βαίνουμε σιγά σιγά πιστεύω προς τη λογική της ενσωμάτωσης των πρωτοβάθμιων φροντίδα υγείας. Οι οικονομικές δυνατότητες δεν είναι οι καλύτερες δυνατές στη χώρα μας. Εμείς το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε πάντα να προσαρμοζόμαστε σε αυτές. Θεωρώ ότι παρέχουμε στους ασθενείς μας τη δυνατότητα του να έχουν την πρόσβαση σε ό,τι πιο σύγχρονο, χωρίς να επιβαρύνονται σημαντικά οικονομικά. Δυστυχώς η υγεία είναι ένα αγαθό το οποίο από παλιά δεν ήταν ποτέ δωρεάν. Οι εξελίξεις σε φαρμακευτικές εταιρείες, ακόμα και σε επίπεδο έρευνας και τεχνολογίας, έχουν κόστος. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Βέβαια, γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να έχουμε και την καλύτερη δυνατή συνεργασία και με τις ήδη υπάρχουσες μονάδες που λειτουργούν στην περιοχή μας. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και αυτό με τη σειρά του προσπαθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η συνεργασία νομίζω μεταξύ μας, η συνεργασία μεταξύ όλων των υπάρχοντων δομών, σκοπό πάντα έχει να προσφέρει το καλύτερο δυνατό στον ασφαλισμένο σήμερα.